Το πολύπαθο και εξίσου σημαντικό έργο για την πόλη των Χανίων, εκείνο του κόμβου και τη λεωφόρου των Μουρνιών, μπαίνει σε τροχιά υλοποίηση στι αρχέ Φεβρουαρίου, όπω τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξη Κρήτη. Το έργο ανέλαβε τοπική εταιρεία στο 30% του φυσικού αντικειμένου και θα ξεκινήσει από την πάροδο απέναντι από το τέρμα τη οδού Ζιμρακάκιδων για να ανοίξει η Γιάννη Ρίτσου που καταλήγει στη λεωφόρο Μουρνιών. Από αυτό ακριβώ το σημείο θα ξεκινήσει η ανακατασκευή τη λεωφόρου Μουρνιών. Το συγκεκριμένο κτίσμα δίπλα μου έχει ήδη απαλωτριωθεί και είναι έτοιμο προ κατεδάφιση. Θα κατεδαφιστεί, ναι. Υπάρχουν επίση κάποιε εργασίε. Το βασικό αντικείμενο αυτή τη στιγμή είναι να γίνουν μεταφορέ των δικτύων των οργανισμών κοινή ωφέλεια. Μιλάμε για τη ΔΕΗ, ΔΕΙΑΧ και ο ΤΕ. Ωστόσο, προχωρά και η διαδικασία απαλωτριώσεων και στη Λεοφόρο μουρνιών καθώ εκρεμεί μία διαδικασία μέσω του κτηματολογίου. Δεν χρειάζονται χρονοβόρε δικαστικέ αποφάσει. Αρκούν οι αποφάσει του εφετείου, οι οποίε θα βγουν σύμφωνα με τα κτηματογραφικά και τι εκτιμήσει που έχουν κάνει οι, οι ανεξάρτητοιμητέ που είχε οριστού, είχαν οριστεί μέσω διαγωνισμού από τον Οργανισμό Ανάπτυξη Κρήτη. Εδώ περίπου κάτι δύο μέτρα, ενάμιση μέτρα. Μέσα. Με ενάμιση, ναι. Αυτό έπρεπε να γίνει προπολού. Αλλά μπαίνει ο ένα, μπαίνει ο άλλο, μπαίνει ο ένα και το μελούν, κατάλαβε. το βλέπω λίγο θετικό. Ο λίγο τι θετικό. Α, Όχι να έρθουν μέχρι ακριβώ στην άκρη για να μα ξεπατώσουν ε, τα, τα πάντα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ό,τι καλό για πολλού. Αυτό θέλω εγώ να γίνεται. Όχι για ορισμένου το καλό και οι άλλοι να δυναπαθούμε. Έτσι. Επειδή έχουμε πολύ αυτή τώρα με το, τον εθνικό απάνω και κατεβαίνω νοσοκομεία και τέτοια, χρειαζόταν. Το κόστος του έργου αγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τις απαλωτριώσεις και η προκαταβολή έχει διατεθεί ήδη από το αρμόδιο Υπουργείο καθώς και για τις μεταφορές των δικτύων κοινή ωφέλεια. Έχει πάρα πολλές λακκούβες, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δημιουργούνται ζημιές στα οχήματα. <Και> θα ξεκουμπάρει η πόλη και θα βελτιώσει το κυκλοφοριακό. Ε, τώρα που είναι η τουριστική περίοδο δεν θα είναι και τότε καλύτερο, αλλά ό,τι έργα γίνονται είναι καλά. Να τον κλείσουν, να τον φτιάξουν επιτέλου. Αλλά να τον φτιάξουν, όχι να. Μας Ο δρόμος εκτός από τις φθορές που έχει υποστεί είναι και επικίνδυνος όπως τονίζουν οι κάτοικοι. <laughs> από εδώ να κατεβαίνουν, μην συζητάς τι γίνεται εδώ. Γιατί τρέχουν παιδί μας συνέστητα μέσα όλα από τσιέβινες έχουν πήξει τα μυαλά των ανθρώπων και τρέχουν. Τρέχει από εκεί. Σταμάτα λίγο λίγο αφού βλέπεις αυτό. Και εσύ από εδώ σταμάτα λιγάκι. Ε. Θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία των χανίων. Αυτό το έργο είχε ξεκινήσει το 2013, αλλά δεν υπήρχε διάθεση πίστοση ε, ουσιαστική, δεν υπήρχαν χρήματα. Ε, όχι, το έργο δεν θα τελειώσει σε τρει μήνε. Λίγο πριν από το ξεκίνημα των εργασιών, θα ενημερωθεί το κοινό από τον ΟΑΚ και το Δήμο Χανίων, ενώ δεν θα κλείσουν τελείω οι δρόμοι, αλλά τμηματικά, ώστε από τι παρακαμπτήριε οδού να εξυπηρετούνται οδηγοί και τα καταστήματα τη περιοχή.